Και πάμε να φτιάξουμε την επόμενη μας συνταγή, φρουτάγια. Ουσιαστικά είναι μια παραδοσιακή συνταγή των Κυκλάδων, κυρίως στην Άνδρο και στην Τίνο. Εγώ θα σας δείξω σήμερα μια δική μου εκδοχή, πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη και πιστέψτε με, πάρα πολύ γευστική. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για τη φρουτάλια θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 300 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, αλάτι, πιπέρι, 200 γραμμάρια σίγκλινο, 6 αυγά μεσαία, 1 κουταλιά της σούπας τιμάρι, 50 γραμμάρια γάλα και 200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλιά της σούπας τιμάρι και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά. Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερα, γιατί θα κάνουμε τόσο λιγότερη διαδικασία. Με ένα μεγάλο τηγάνι θα χρειαστεί μία φορά να σουτάρουμε τα πάντα. Οπότε, μας κάνει. Λοιπόν, τηγανάρα πάνω στη φωτιά και έχω βράσει 2 πατάτες. Εδώ, 1, 2. Και λίγο να κρατάνε, δεν μας πειράζει, ίσα θα μας βοηθήσει για να δώσουμε ωραίο χρώμα καθώς τις σοτάρουμε. Θα ψηθεί μετά στη συνέχεια η φρουτάγια μας μέσα στο φούρνο, οπότε και λίγο άψητες, ναι, να το πω έτσι, θα ψηθούν τελικά μέσα στο φούρνο. Οπότε, κόβουμε ωραίες ροδέλες, εδώ. Οχ, και οχ, και οχ, και οχ, εδώ. Κάνω και την άλλη. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε πώς να βράζετε πατάτες, γιατί θα πρέπει να το πω και αυτό. Οι πατάτες για να βραστούν ολόκληρες και να μην σπάσουν, στύβουμε λίγο λεμονάκι μέσα στο νερό καθώς βράζουν. Με το που στύψουμε λίγο λεμονάκι μαζί με το αλάτι, και άλλα τίζονται μέσα και δημιουργεί κρούστα το λεμόνι, ώστε δεν σπάνουμε τίποτα καθώς τις βράζουμε. Καλό tip, κρατήστε το. Λοιπόν, θέλουμε λαδάκι στο τηγάνι μας. Και βάζουμε τις πατάτες να τις δώσουμε ωραίο χρώμα. Κανονικά τη φρουτάγια μπορούμε να τη φτιάξουμε και σε ένα σκεύος, κατευθείαν μέσα στο σκεύος που ψήνουμε τις πατάτες. Μπορείτε να κάνετε και αυτό, να ξεκινήσετε πρώτα με το σύγκλινο, να το βγάλετε έξω και μετά στη συνέχεια να προσθέσετε τις πατάτες από πάνω το σύγκλινο και τα αυγά και να βάλετε μέσα στο φούρνο. Και αυτός ο τρόπος γίνεται. Ό,τι θέλετε, παίρνετε. Τώρα, θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα στις πατάτες και θέλουμε να αλατίσουμε καλά, να βάλουμε και το πιπεράκι μας, το seasoning που λέμε. Εδώ, πιπεράκι και αλατάκι. Και μόλις αρχίζουν να παίρνουν ωραίο χρώμα οι πατάτες, θα γυρίσουμε για να ψηθούν και από την άλλη. Δίνουμε χρώμα και από την άλλη πλευρά. Ήρθε η ώρα να προετοιμάσουμε το ταψάκι μας. Ξαναλέω ότι μπορούμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία κατευθείαν στο τηγάνι. Ουσιαστικά ρίχνουμε και το σύγκλινο, το σουτάρουμε, βάζουμε σύγκλινο, πατάτες και από πάνω ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και μέσα στο φούρνο. Αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε, ένα 28 ταψάκι μας κάνει. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι εδώ, ίσα ίσα. Αλείφουμε καλά και όπως είναι, ρίχνουμε τις πατάτες μέσα. Εδώ. Ξανά το τηγάνι πίσω στη φωτιά για να ψήσουμε το σύγκλινο. Απλώνουμε τις πατάτες παντού. Είναι τραγανές, Παναγία μου, και μας αρέσει αυτό. Όσα περισσότερα και να κλείσουμε, τόσο πιο ωραία θα βγει η συνταγή μας. Εδώ. Έχω σύγκλινο που έχει μια υπέροχη καπνιστή γεύση και γενικά μας αρέσει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο καπνιστό αλαντικό. Μπορούμε να βάλουμε λουκάνικο, μπορούμε να βάλουμε σύγκλινο, μπορούμε να βάλουμε ό,τι μας αρέσει. Ακόμα και ένα καπνιστό μπέικον ή καπνιστό χαμ μας κάνει και κόβουμε σε μικρά-μικρά κομματάκια. Εδώ. Και με το που ψιλοκόψουμε το σύγκλινο, ρίχνουμε μέσα στο τηγανάκι να αρωματίσουμε και αυτό. Να σας πω ότι χαρακτηριστικά μυρωδικά όπως το σύγκλινο έχουν φασκόμηλο, κάποια έχουν δέντρο λίβανο και το θυμάρι. Οπότε όλα αυτά τα μυρωδικά υπάρχουν μέσα στο αλαντικό και ουσιαστικά θέλουμε να τα βγάλουμε μέσα στη συνταγή μας. Σοτάρουμε καλά, με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μία έξτρα γεύση στο φαγητό μας, πιστέψτε με. Άμα το ρίχνουμε με ομό θα παίρναμε γεύση, αλλά άμα το ρίξουμε ψημένο θα πάρουμε έξτρα γεύση. Το σύγκλινο μας είναι έτοιμο και ρίχνουμε πάνω από τις πατάτες. Εδώ. Το τηγάνι έχει κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, είναι και πεντακάθαρο. Δεν ρίξαμε παραπάνω λάδι. Οπότε φροντίζουμε τουλάχιστον στα κενά που υπάρχουν να πάει το σύγκλινο και να καλύψει. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το υπόλοιπο μείγμα για από πάνω. Που το μείγμα είναι πάρα πολύ απλό. Θέλουμε μία μπασινούλα. Και θα σπάσουμε μέσα τα αυγά μας, 1,
2. Εδώ είμαστε. Θα ρίξουμε αλατάκι. Πιπέρι. Και οπωσδήποτε λίγο θυμαράκι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικά σας αρέσουν. Πασκόμηλο, δενδρολίβανο. Μπορείτε να κάνετε τη συνταγή δική σας. Εγώ σας δείχνω τη δικιά μου εκδοχή. Η παραδοσιακή συνταγή δεν έχει ούτε πασκόμηλα, ούτε δενδρολίβανα. Αλλά μερικές φορές είναι πολύ ωραίο να παίρνεις ωραία παραδοσιακά πράγματα και να βάζεις τη δικιά σου πινελιά. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε καλά τα αυγά πρώτα μεταξύ τους. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και το γαλατάκι μας. Εδώ. Ρίχνουμε μέσα στο γάλα. Και τι πιο ωραίο από γραβιέρα ελληνική. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα τυριά όπως κασέρι ή κάποιο άλλο λευκό τυρί που λιώνει, αλλά η γραβιέρα είναι αυτή που δουλεύει καλύτερα. Γι' αυτό το λόγο μας δίνει έτσι και αυτή τη φανταστική γεύση ορίμανσης που έχει. Όσο καλύτερη γραβιέρα βάλουμε, τόσο πιο ωραίο το αποτέλεσμα θα βγει. Και πείτε μου μόνο σαν υλικά, άμα φαντάζεστε πόσο νόστιμο θα βγει το φαγητό μας. Πατατούλα σοταρισμένη, τραγανή. Από πάνω έχουμε το σίγλινο και από πάνω αυγά με γραβιέρα και θυμάρι. Αυτό το φαγητό δεν γίνεται να μην είναι πεντανόστιμο. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ απλό, ένα φαγητό που ουσιαστικά το κάνεις για όλη την ημέρα. Μπορείς να το βγάλεις και για πρωινό και για μεσημεριανό και σαν μεζέ. Όποτε θέλεις πραγματικά να φας κάτι γρήγορο και πεντανόστιμο και να πούμε ότι μοιάζει σαν μια πιο ελληνική πίτσα. Αυτή είναι η συνταγή που πρέπει να ακολουθήσεις. Τώρα ήρθε η ώρα για ψήσιμο στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσω για 20 με 25 λεπτάκια. Θα βγάλω και θα σερβίρω. Η φρουτάλια ή φουρτάλια φτιάχνεται στην Άνδρο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και είναι από τις καλύτερες ομελέτες του Αιγαίου. Μία παραδοσιακή φρουτάλια περιέχει χωριάτικα λουκάνικα, χοιρινό λίπος ή τη λούζα, που είναι είδος καπνιστού αλαντικού από χοιρινό κρέας. Οι πατάτες μαγειρεύονται στο λίπος του χοιρινού, ενώ οι νησιώτες προσθέτουν διάφορα φρέσκα λαχανικά, όπως κρεμμύδια, αγκινάρες, κολοκυθάκια, ανάλογα με την εποχή. Και η φρουτάλια μας είναι έτοιμη! Παναγία μου! Κοιτάξτε εδώ πόσο καταπληκτική είναι. Είναι φανταστική. Βλέπετε. Και ήρθε η ώρα να την ξεφορμάρουμε. Παναγία μου. Θα βοηθήσω λίγο στις άκρες. Ίσα-ίσα να βοηθήσω να ξεκολλήσει. Εδώ. Είναι φανταστικό. Και τώρα πρέπει να δω πώς θα την αναποδογυρίσω. Το σκέφτομαι. Ωραία. Το σκέφτηκα. Επειδή θέλω να σερβίρω εδώ πέρα, δεν μπορώ να αναποδογυρίσω εδώ πέρα κατευθείαν γιατί θα φαίνεται η άσχημη πλευρά. Οπότε πάρω ένα μικρότερο, εδώ. Θα κάνω το αναποδογυριστήρι, καταλαβαίνετε, αυτό το γρήγορο. Okay. Ένα, δύο, τρία. Όπα, τέλεια, μια χαρά, είμαστε άψογοι. Okay. Από κάτω είναι οι πατάτες, βλέπετε πόσο ωραίες που είναι γίνει. Και τώρα επειδή θέλουμε να σερβίρουμε αυτή την πλευρά, παίρνουμε το σωστό, το σκεύος, γυρνάμε εδώ. Αυτοί είμαστε. Να κόψω κομμάτι. Είστε έτοιμοι? Θα το κάνω όσο πιο σιγά γίνεται για να τα απολαύσετε κι εσείς. Ξεχνάτε ότι έχει μπόλικο τυράκι, έχει πατάτες, έχει το σύγκλινο, έχει τα αυγουλάκια και είναι φανταστικό. Βάζω εδώ πέρα τη φρουτάλια μου. Θέλω λίγο θυμαράκι από πάνω, εδώ. Τέλεια και μία σταγιά φρέσκο ελαιόλαδο για να μας δώσει αυτή την υπέροχη γεύση και εδώ και βουαλά. Ένα υπέροχο φαγητό σε λιγότερο σαν προετοιμασία από 5 λεπτά και στο φούρνο άλλα 20 λεπτά και οπότε σε μισή ώρα από την αρχή που ξεκινήσουμε το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Για τη φρουτάλια. Κόβουμε τις βρασμένες πατάτες σε ροδέλες, ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι και τις σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο, σε μέτρια φωτιά και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα. Αλείφουμε με ελαιόλαδο ένα στρογγυλό ταψί και απλώνουμε μία στρώση από τις πατάτες. Στο ίδιο τηγάνι, σοτάρουμε το σίγκλινο, κομμένο σε μικρά κομμάτια, για 1-2 λεπτά και το προσθέτουμε πάνω από τις πατάτες. Βάζουμε σε ένα μπολ τα αυγά, αλάτι, πιπέρι, το θυμάρι και χτυπάμε με ένα πιρούνι.
Προσθέτουμε το γάλα, την τριμμένη γραβιέρα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το μείγμα των αυγών στο ταψί με τις πατάτες και το σύγκλινο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Αφού ψηθεί, ξεφορμάρουμε τη φρουτάλια, την κόβουμε σε κομμάτια, προσθέτουμε λίγο θυμάρι και ελαιόλαδο και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Διονύση, μέση ή άκρη. Μέση. Παναγία μου. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Αυτό το καπνιστό άρωμα που βγάζει το σύγκλινο μαζί με την πατάτα, τα αυγά και όλα τα μυρωδικά που έχουμε βάλει είναι κάτι συγκλονιστικό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μία απλή ομελέτα. Άμα πούμε ότι είναι μία απλή ομελέτα, την υποβαθμίζουμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι πιο γκουρμέ, κάτι φανταστικό, κάτι που γίνεται σαν εύκολη συνταγή στα νησιά. Τελικά είναι κάτι πάρα πολύ γκουρμέ και θα μπορούσε να σερβίρετε σε οποιοδήποτε εστιατόριο. Μόλις κάνετε τη συνταγή, θα το καταλάβετε κι εσείς. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγα λεπτάκια να απολαύσω τη φρουτάλια μου και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με την επόμενη συνταγή.